Ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δήλωσαν κάποιοι από τους πολίτες του Διδημοτήχου, παρόλο που το συνολικό αποτέλεσμα στον Δήμο Διδημοτήχου ήταν 50,75% υπέρ του ναι. Εγώ ψήφισα όχι, ευχαριστήθηκα. Από εκεί και πέρα. Πολλά πράγματα δεν είμαστε ικανοί να ελέγξουμε. Τι θα γίνει τώρα στην Ευρώπη? Τίποτα δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι δουλειά θα κανονιστεί, αλλά όπως θέλουν εκείνοι. Αναμενόμενο. Και τι παραπάνω έπρεπε να ήταν το έχει. Λίγο είναι το 60-61% πόσο έχει. Ο ελληνικός λαός τι περίμενε από αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα να τη σώσουν τώρα? Μας έγιναν εθνοσωτήρες Βενιζέλος και Σαμαράς. Αυτοί μας κατέστρεψαν. Όπως δήλωσαν και οι κάτοικοι που ερωτήθηκαν, οι περισσότεροι έλαβαν μέρος στη διαδικασία του δημοψηφίσματος για πρώτη φορά, αν και υπήρχαν αρκετοί γυρεότεροι που συμμετείχαν στην ίδια διαδικασία πριν από 41 χρόνια. Το περιμέναμε το όχι. Φαινότανε. Φαινότανε το όχι. Τώρα τι πιστεύετε θα γίνει στην Ευρώπη? Τι πιστεύω? Θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα κάνει ο Τσίπρας τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά πάμε καλά. Το περίμενα γιατί ο κόσμος εδώ πέρα είναι απελπισμένος. Έτσι. Από όλα αυτά εδώ πέρα που γίνονται. Αλλά κάποτε όμως πρέπει να πληρώνουμε και φόρους, έτσι. Να πληρώνουμε ανάλογα με το εισόδημα που έχει καθένας, έτσι με το αξίωμά του και με τη δουλειά που προσφέρει. Αντίστοιχα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα ήταν και οι πολίτες της Οριστιάδας, αν και συνολικά στον Δήμο Οριστιάδας μεγαλύτερο ποσοστό πήρε το ναι με 51,47%. Το περίμενα. Από την απογοήτευση του κόσμου. Αυτό ήταν ο. Τι περιμένει θα γίνει στην Ευρώπη τώρα? Ελπίζω να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι καλή για τον τόπο μας, καλή για την Ελλάδα, για τον αγρότη, για τον δημόσιο υπάλληλο, γενικά για όλο το κράτος. Ήταν δρόμος μονόδρομος που λένε. Εντάξει, σε βάση τη γνώμη του κόσμου, πιστεύω να τα βρούνε σήμερα, να τελειώσει η ιστορία. Το σίγουρο είναι ότι το ουσιαστικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η απήχηση που θα έχει στους Ευρωπαίους εταίρους, θα καθοριστεί μέσα στις επόμενες κρίσιμες για την Ελλάδα ώρες. Έχει ένα νοικιαστή σε ένα δωμάτιο, σε μια μέρα μπορεί να τον πετάξει έξω. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Παρά την προπαγάνδα των καναλιών, υπερίσχυσε το όχι λογικό, αλλά εγώ ψήφισα άκυρο, γιατί πιστεύω ότι ήταν μια κοροϊδία. Γιατί η συζήτηση θα γίνει για νέα μέτρα.